Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χατζερεμία και αυτό είναι το σώστο οποίο μπορεί να έρθει και να μην σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button. Και αν σου αρέσουν αυτά τα επεισόδια, παρακαλώ πολύ την κοινοποίησή σου στο τέλο του επεισοδίου. Επίση, έχω ένα δεύτερο κανάλι. Ονομάζεται Τέρι Χατζερεμία Podcast Ελεύθερο. Εκεί πέρα ανεβάζω επεισόδια με καλεσμένου και βγαίνει καταπληκτικό περιεχόμενο. Αυτή την Κυριακή θα έχω ένα εξαιρετικό επεισόδιο με τον γιο του, του, κυρίου Όθωνα Ιακωβίδη, τον Ιάκωβο Ιακωβίδη και θα μιλήσουμε για την ψυχολογία της προπαγάνδας. Κυριακή στις 9, μην χάσεις αυτό το επεισόδιο, θέλω full likes και full κοινοποίησης γιατί είναι καταπληκτικό. Επίση, αν δεν έχει το τελευταίο επεισόδιο με τον κύριο Άρη Μουσιώνη, θα υπάρχει και στο τέλο αυτού του επεισόδου για να το παρακολουθεί. Στέρι Χατζηρεμία, Παύλα Podcast, ελεύθερο είναι εκείνο το κανάλι και ακουμπάει τι 30.000 εγγραφέ. Και ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σα. Τώρα. Πάμε στα νέα στην Ελλάδα. Έχουμε δύο όψει του νομίσματο. Έχουμε από τη μία συμφωνία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Δένδια βρίσκεται στι Ηνωμένε και έκλεισε μία συμφωνία την οποία θα εξετάσουμε. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε πλημμύρες, φοβερές βροχοπτώσεις και ένα κράτος που το μόνο του όπλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας είναι ειλικρινά το lockdown. Και αυτό είναι απίστευτο. Αυτό το κράτος, πραγματικά ακόμα και ο Τσίπρας, απορεί. Πλέον είναι άξιο απορίας. Αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε. Τρομοκρατημένοι επιβάτε του Α1 πίστευε τι εικόνε από το λεωφορείο που βεθίστηκε. Φοβάμαι, έλεγε απεγνωσμένη μια γυναίκα. Σχεδόν κολύμπησαν για να βγουν σόι. Δεν το χωράει ο νου αυτό που έζησαν οι επιβάτε του λεωφορείου Α1 με δρομολόγιο Πυρεά Βούλα όταν το όχημα εγκλωβίστηκε κάτω από γέφυρα του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Το λεωφορείο άρχισε να βυθίζεται στα νερά που είχαν λιμνάσει στην παλαιά λεωφόρο Ποσειδόνου και οι επιβάτε έσπευσαν να αποβιβαστούν, καθώ έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει μετά την καταρακτώδη βροχή που προκάλεσε η κακοκαιρία Μπάλο. Φοβάμαι, ακούγεται να λέει μια γυναίκα, ενώ μια άλλη καλεί του υπόλοιπου να πιαστούν από τα χέρια προκειμένου να σχηματίσουν μια αλυσίδα για να μην παρασυρθούν από τα νερά. Όσο η ώρα περνούσε, το λεωφορείο βυθιζόταν και όλο, όλο και περισσότερο, ωστόσο οι επιβάτε κατάφεραν να βγουν έξω σόι. Δόξα το Θεό. Και εδώ θα δούμε βίντεο. Θα δούμε βίντεο για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η στάθμη του νερού και τι περάσανε οι συνάνθρωποι μας. Βγήκαν έξω τα παιδιά με τα πόδια σε λιμνάζοντα νερά. Και τι να κάνουνε. Και τι να κάνουνε. πρωτοφανή πράγματα είναι αυτά για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει. Είναι πολύ άσχημο αυτό εδώ. Και το κράτος πουθενά, παιδιά. Ολιγορία, ολιγορία, μεγάλη ολιγορία του κράτους. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά πείτε μου κάτω στα σχόλια, μόνο, μόνο σε εσάς, Μόνο σε εμά φαίνεται περίεργο αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η χώρα πνίγεται και ο Στυλιανίδης κοροϊδεύει. Για να δούμε εδώ πέρα. Λειτουργήσαν όλα τέλεια. Είπε ο Υπουργό, ενώ νωρίτερα η πολιτική προστασία μα ενημέρωσε ότι η χώρα δεν διατρέχει κίνδυνο πυρκαγιά. <χω> 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 δεν κάνουμε πλάκα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι νέο, είναι δεδομένο. Στείλανε μήνυμα από την πολιτική προστασία ότι ναι, η Ελλάδα δεν διατρέχει κίνδυνο πυρκαγιά. Είναι λίγο πίσω τρει μήνε. Άντε όχι τρει, αλλά δύο μήνε μέσα στο νερό. Δύο μηνάκια πίσω είναι η πολιτική προστασία τη χώρα την έκτακτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Στυλιανίδη όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά άφησε άφωνου όσου τον παρακολούθησαν να δηλώνει στην ενημέρωση ότι όλα έχουν λειτουργήσει τέλεια κατά την επέλαση τη κακοκαιρία μπάλου. Τη στιγμή που οι δρόμοι τη Αττική έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσει έχουν πλημμυρίσει. Τη στιγμή που στην Κέρκυρα έχουν κινδυνεύσει ζωέ. Παιδιά έμειναν εγκλωβισμένα για ώρε στα σχολεία, ενώ στη Βόρεια έβια ακόμα να σώσουν ό,τι έχει απομείνει. Ο άφαντος Υπουργό Κλιματικής Κλίσης και Πολιτικής Προστασίας βγήκε να δηλώσει ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η κυβέρνηση ρε παιδιά. Είναι πολύ άσχημα αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Τα ενιαία συντονιστικά κέντρα λειτουργήσαν πολύ καλά. Είναι σχεδόν απίστευτο αυτό που διαβάζω. Πραγματικά είναι λες και βρίσκονται στον κόσμο τους. Οι άνθρωποι είναι λες και δεν πάνε καλά. Ας αλλάξουμε όμως λίγο θέμα. Γιατί έχουμε μια συμμαχία. Υπεγράφει η πενταετή ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας και μετά επαόριστον. Στην Ουάσιγκτον πριν από λίγα πριν από λίγο, ο Υπουργό Εξωτερικών Δένδια υπέγραψε με τον Αμερικανό ομολογό του Μπλίνκεν συμφωνία αμοιβαία αμυντική συνεργασία Ελλάδο-ΗΠΑ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών έβαλαν τι υπογραφέ για πενταετή ανανέωση. Ενώ τη συμφωνία συνοδεύει πολιτική δήλωση του Μπλίνκιν που ικανοποιεί απόλυτα τι δεσμεύσει τη προ την Αθήνα. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να γίνουμε μια πιο ισχυρή δύναμη για ειρήνη και σταθερότητα. Σήμερα ενισχύουμε τη συνεργασία μα. Η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, ένα πυλώνα σταθερότητα. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι μα κοροϊδεύουν κανονικά αυτοί εδώ πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά με την Αμυντική Συμφωνία, δήλωσε ότι υπογράφεται ένα συμπλήρωμα που θα επιτρέπει στη Συμφωνία να παραμείνει σε ισχύ επαόριστον και θα επιτρέπει τις Αμερικ Αμερικανικέ δυνάμει να ασκούνται και να δρούν από επιπρόσθετε περιοχέ. Η Νέα Συμφωνία προβλέπει την επέκταση τη Αμερικανική παρουσία σε τέσσερι νέε κομβικέ τοποθετήσει στη χώρα μα. Και αυτό είναι καλό. Το ότι εμεί αφήνουμε του Αμερικανού να μπουν στη δικιά μα τη χώρα και να εποπτεύουν, αυτό το θεωρούν καλό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά δεν εμπιστεύομαι κιόλα τη συγκεκριμένη Αμερική. Καθόλου κιόλα. Βασικά η συγκεκριμένη Αμερική αποτυγχάνει. Σύμφωνα με πληροφορίε, ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται κοντά στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και οι βάσει θα τελούν υπό ελληνικό έλεγχο. Ενώ θα χρησιμοποιούνται τόσο από αμερικανικέ όσο και από ελληνικέ δυνάμει. Η συμφωνία μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει την αμοιβαία προστασία δαφική ακεραιότητα και κυριαρχία ενώ θα προβλέπει μεγάλα αμερικανικά κονδύλια που θα εξυγχρονίσουν τι υφιστάμενε βάσει προ όφελο και των δύο πλευρών. Λίγο μετά την ολοκλήρωση τη συνάντηση του Δένδια με τον Blinken στο State Department, οι δύο υπουργοί προσήλθαν στην ε, ένθουσα αίθουσα Benjamin Franklin, όπου υπέγραψαν στην, σε, ειδική τελετή την πενταετία ανανέωση συμφωνία. Στον απόϊχο τη υπογραφή, διπλωματικέ πηγέ εκτιμούν ότι η MDCA αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνη που αναγνωρίζει έμπρακτα το διευρυμένο γεωπολιτικό ρόλο που καλείται να παίξει η Ελλάδα. Όπω μάλιστα επισημαίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, επιλέγουν να ενισχύσουν το γεωπολιτικό και στρατηγικό του αποτύπωμα στη χώρα μα. Την ίδια ώρα που απομακρύνονται από την Ευρώπη και στρέφουν το στρατηγικό του ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Ω εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο γκρουπ των ελάχιστων ευρωπαϊκών χωρών, στι οποίε οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική επενδύουν για το μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για συμβατική δέσμευση που θα συνεχίσει να ακολουθείται ανεξαρτήτω του ποιο θα είναι ο ένικος στον Λευκό Οίκο. Υπό αυτό το... Δηλαδή φαίνεται καλή η συμφωνία Να πούμε την αλήθεια Δεν έχω πολλές γνώσεις στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται σοβαρό Οι διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θα επιτρέψει Στη συμφωνία να απαλλαγεί από τη συγκυρία τη στιγμή, η οποία διαμορφώνεται από τι σχέσει που έχουν οι ΙΠΑ με άλλα κράτη τη περιοχή. Ουσιαστικά, έχουμε μια συμφωνία στην οποία προστατεύεται η ελληνική εδαφική ακαιρεότητα και έχουμε μια μελλοντική επέκταση του αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματο σε ελληνικά νησιά. Η νέα συμφωνία όχι μόνο δεν αποκλεί τη μελλοντική αμερικανική παρουσία στα ελληνικά νησιά πέραν τη Κρήτη. Πέραν τη Κρήτη, τι εννοεί πέραν τη Κρήτη, Η Κρήτη δεν είναι ελληνικό νησί την Κρήτη εκτό, επειδή τη θέλουν οι Τούρκοι. Παιδιά, κάτι, κάτι, βρωμάει. Και πραγματικά δεν μπορώ, να, να πιστέψω ότι ο Δένδια έκανε καλό για τη χώρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κάτι μου μυρίζει, θα το ανακαλύψουμε μελλοντικά. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί έρχεται θύελα στην Μεσόγειο. Σε 6 με 8 εβδομάδε η Exxon Mobil θα κάνει γεώτρηση στην ΑΟΣ Κύπρου. Τι θα κάνει ο Ερντογάν, η Action Mobile θα κάνει γεώτρηση στην ΑΟΣ τη Κύπρου στο πηγάδι Γκλόκου 1, μέσα στο τετράγωνο 10 τη αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ τη Κύπρου. Η γεώτρηση από την Action Mobile θα ολοκληρωθεί στα τέλη του επόμενου μήνα. Θα επιβεβαιώσει πόσο φυσικό αέριο περιέχεται σε ένα μεγάλο κοίτασμα στα νοτιοδυτικά παράλληλα τη Κύπρου και θα δείξει πω τα καύσιμα θα φτάσουν σε πιθανέ αγορέ στην Ευρώπη και την Ασία. Δήλωσε την Υπουργό Ενέργεια τη Κύπρου. Μεγάλε κινήσει από την Κύπρο. Χωρίς να ενδιαφέρονται για την Τουρκία Η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση Και υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο Και άκουσε αυτό που σου λέω Για θερμό επεισόδιο Ο ελληνικός ο στρατός είναι έτοιμοι Για το οτιδήποτε Όσο εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου Υπάρχουν οι στρατιωτικοί Που βασικά Προστατεύουν τη χώρα Η υπουργός Νατάσα Πηλίδη Λέει ότι η σημαντική γεώτρηση Στο πηγάδι, 1 μέσα στο τετράγωνο 10 τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σε 6 με 8 εβδομάδε, θα καθορίσει αν τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο υψηλότερο ή χαμηλότερο άκρο του εκτιμόμενου μεγέθου. 5 με 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μια υψηλότερη επιβεβαιωμένη ποσότητα θα σήμαινε φυσικά μεγαλύτερα κέρδη. Με τη σειρά τη, θα οθεί στην εκμετάλλευση του κοιτάσματο στη λίστα προτεραιότητα για την ExxonMobil και τον εταίρο τη Qatar Petroleum. Μεταξύ των διαφόρων έργων στα οποία διενεργούνται αυτή τη στιγμή. Η Πιλίδη είπε στο Associated Press συνέντευξή της σε συνέντευξή τη ότι η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγού σε Αιγυπτιακέ μονάδε επεξεργασία, όπου θα αγροποιούνται για εξαγωγή σε πλοία, είναι αυτή τη στιγμή η πιο πιθανή επιλογή. Εν τούτη, η πιθανή κατασκευή ενό εργοστασίου επεξεργασία στην Κύπρο δεν είναι εντελώ εκτό εικόνα. Μεγάλε κινήσει από την Κύπρο και πραγματικά είναι απορία άξιο του γιατί η Ελλάδα δεν κάνει το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Δηλαδή μια ψήφο ρίξαμε στο μιτσοτάκι. Ως πότε δηλαδή αυτό θα μας ταλανίζει και θα μας ενοχλεί. Προχωράμε στο μέλλον. Και ο μιτσοτάκι μας πηγαίνει εμπρό για πίσω. Εμπρό για πίσω μας έχει καταντήσει. Ξεπούλησε τη ΔΕΗ, ξεπούλησε το νερό. Τι κάνει ρε παιδιά αυτό εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Καλά μεγάλος προδότης είναι κι αυτός, αλλά τέλος πάντων. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Κράτο που δεν λειτουργεί σε βροχή, σε φωτιά και σε χιόνι. Ο Αλέξη Τσίπρας ευχήθηκε κουράγιο και αντοχή στου πολίτε που δοκιμάζονται από την κακογερία μπάλο. Με μια καυστική ανάρτηση, σχολίασε ο Τσίπρα το απίστευτο μπάχαλο που έχει προκληθεί στη χώρα από την κακοκαιρία Μπάλο. Υπάρχουν διαχρονικέ ευθύνε για ένα κράτο με αδυναμίε. Το να μην λειτουργεί όμω καθόλου, ούτε στη βροχή, ούτε στη φωτιά, ούτε στο χιόνι, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ο Τσίπρα, οι τοποθετήσει του δεν σου φαίνονται σαν του Καραμανλή, α πούμε, ένα πράγμα. Ο Καραμανλή καλά δεν υπάρχει, είναι άφαντο το παιδί, δεν είναι ούτε ασκή πολιτική. Απλά κάθεται για να παίρνει τα 10.000 ευρώ. Μέχρι. Κάτσε, κάτσε κι άλλο, Καραμανλή, κάτσε κι άλλο. Κάτσε κι άλλο, αλλά τα ξέρει και τα ψωμάκια σου τελειώνουνε. Πολύ το παράκανε κι εσύ. Πολλά λεφτά έχει φάει. Άιτε να πούμε. Έχουμε μπουχτίσει να πούμε με, 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 τον κάθε τίποτα που πληρώνουμε. Με του κύριου τίποτα. Ο Τσίπρα λοιπόν, σαν ένα ε, παλαιό πρωθυπουργό με αδιάφορο τρόπο, Λε και μιλάει, λε και είναι ο Παπανδρέο που έχει είναι ξοφλημένο. Λε και είναι ο Βενιζέλο, και είναι τέτοι, τέ, 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 τα πολιτικά απολυθώματα του παρελθόντο. Μιλάει, λε και έχει ξοφλήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδου πολιτική κάνει ο Τσίπρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδου α... αναξιωματική πολιτική κάνει ο Τσίπρα. Αυτό κάνει. Αναξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι. Γιατί είναι ανάξιο. Πάμε και σε έναν άλλο ανάξιο. Στο Λουκάτο Τζούκαλι του Ελιαμέπ. Πο-πο-πο-πο-πο αυτο το Ελιαμέπ πληρώνουμε. Δεν είναι μόνο η ευθύνη τη Τουρκία το ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσει τα τουρκικά. Αυτοί εδώ οι εθνοπροδότε, οι εθνομηδενιστέ, αυτά εδώ τα τίποτα τα οποία τα πληρώνουμε εμεί οι Έλληνε πολίτε για να μα λένε τι, ότι τι, ότι φταίει η Ελλάδα, ότι δεν φταίει η Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι καλή, ότι να συμμαζευτεί η Ελλάδα. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το άρθρο από το συστημικό το site που διαβάζω θα λέει αυτά τα πραγματικά που είπε ο Τσούκαλη ο απαράδεκτος αυτός άνθρωπος. Με νυφάλιο και διεξοδικό τρόπο ε, ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών μιλά για τις πραγματικές προκλήσεις της Ελλάδας ώψη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία τις ευκαιρίες που έχασε η χώρα μας στο βωμό του πολιτικού κόστους και τις τάσεις Ευρώπης μεταξύ του καρότου της Μέρκελ και του μαστιγίου του Μακρόν σε μια ανάλυση που επιχειρεί να ρίξει φω στι βαθύτερε πραγματικέ αιτίε που δεν επιτρέπουν εδώ και χρόνια την επίλυση των ελληνοτουρκικών, ο Τσούκαλη, πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητή Science Πο στο Παρίσι. ο Ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών μιλά στο ΑΕΦ Μερίδα για την κρίσιμη εποχή στι σχεσεις ελλαδα Ελλάδα-Τουρκία. Ο ρόλο τη Ευρώπη, η κρυφή διπλωματία, ο συμβιβασμό και ο φόβο του πολιτικού κόστου, ο καθοριστικό ρόλο τη επικοινωνία και οι δυνατότητε που υπάρχουν για την επίλυση μια κρίση. Μια σχέση που ο κύριο Τσούκαλη χαρακτηρίζει ξεκάθαρα υπαρξιακή. Μια συνομιλία όπου η λέξη περισσότερο από κάθε άλλη χρησιμοποίηση ο Τσούκαλη ήταν δίκαιη. Ήταν όντω μια κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη των ενετουρικών σχέσεων η Σύνοδο Κορυφή που ολοκληρώθηκε στι ξημερινέ μα απασκευέ τη Βρυξέλλη. Ήταν, αλλά έχουμε πολλέ κρίσιμε στιγμέ μπροστά μα. Καθοριστική, καθοριστική όχι από τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δούμε ότι απέναντί τη μια Τουρκία με αυταρχικό καθεστώ, με την εξουσία συγκεντρωμένη στα χέρια ενό ανθρώπου, ο οποίο όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί εξωτερική πολιτική για να τονώσει τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό τη χώρα, αλλά και κάτι που μα ξέφυγε ευρύτερα στο μουσουλμανικό κόσμο. Όχι μόνο στου Τούρκου δηλαδή. Ο Ερντογάν απευθύνεται και στου Παλαιστίνιου, του Λιβανέζου, σε ένα κομμάτι του μουσουλμανικού κόσμου που αισθάνονται ότι η Τουρκία του Ερντογάν είναι μια ισχυρή δύναμη που δεν αποτελεί υποχείριο τη Δύση και η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα τη ΟΜΑ, τη ευρύτερη μουσουλμανική κοινότητα. Η άλλη πλευρά του νομίσματο είναι ότι ο κύριο Ερντογάν είναι πρόεδρο μια χώρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Ε, φυσικά για τα δικά σου τα μάτια διότι είναι μια μεγάλη χώρα με ευαίσθητη περιοχή, με άπειρες φωτιές. Τι λέει αυτός, ρε. Ο οποίος έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, τον δεύτερο μεγαλύτερο του ΝΑΤΟ. Μια μεγάλη οικονομία που είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πάβει. Να είναι μεγάλη σε μέγεθο και σημασία. Ταυτόχρονα η Τουρκία δεν είναι μόνο οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά σημαντική, αλλά είναι επίση και η χώρα που φιλοξενεί σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγε, που υπό συγκεκριμένε συνθήκε θα μπορούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα δεδομένα που Ειδικά, άμα βάλει εσύ το χεράκι σου μαζί με το δένδια, αυτοί σίγουρα θα φτάσουν στην Ευρώπη. Αν η Ευρώπη ε, θεωρείται η Ελλάδα. Ωραία. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπολογίζει κάποιο, αν ζει στην Αθήνα και τη Λευκοσία, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Και από την άλλη, έχει δύο χώρε μέλη τη ΕΕ, την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, που απειλούνται από την Τουρκία. Απειλούνται από... Μιλάει για την Ελλάδα, λε και δεν είναι η χώρα του. Δηλαδή, αφήσει τι εθνικότητα έχει, Τσουκαλί. Για την αλήθεια εδώ πέρα. Για βγες να πει ποιο είσαι, ρε τσουκαλί. Τι κάνει λοιπόν όταν έχει αυτά τα δεδομένα, Δεν υπάρχει απάντηση. Κάποιο θα έλεγε κάποιο διάλογο. Και ειρηνικέ επιλύσει όλων των προβλημάτων. Άλλο λέει απειλή, δηλαδή να σφίξουν τα λουριά, να πούμε στον Ερντογάν εδώ και με παρέκει. Και όταν λέτε να πούμε, αναφέρεται στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Ναι, μπαίνουμε στα παπούτσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Η μία άποψη τη πιο σκληρή γραμμή είναι ότι η Τουρκία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια. Είναι μια χώρα με πρόεδρο που έχει αναθεωρητική πολιτική και πρέπει να τη σταματήσουμε με σκληρά μέτρα. Είναι η άποψη του Μακρόν, η οποία δεν είναι μόνο για ηθικούς λόγου, αλλά και για συγκεκριμένα γαλλικά συμφέροντα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί. Και από την άλλη, υπάρχει άποψη τη Γερμανία. Φυσικά, εσύ να φανταστώ ότι είσαι με την άποψη τη Γερμανία. Καλά, εννοείται αυτό. Που λέει πω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα. Το να την απειλήσουμε με κυρώσει δεν θα οδηγήσει πουθενά, διότι ο Ερντογάν θα στυλωθεί στα πόδια ακόμα περισσότερο και θα γίνει πιο προκλητικό καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμιά λογική αυτό που διαβάζουμε. Έτσι. Το είναι το, τελ, το, το λιγότερο παρανοϊκό. Δηλαδή αυτό το παλικάρι. Πόρεπο. αυτό τώρα είναι υπεύθυνο υπεύθυνος και πληρώνεται για αυτή την ευθύνη. Είναι η στρατηγική τη Μέρκελ να ερμηνεύσει και να προσεγγίσει τον Ερντογάν μέσα από ένα φίλτρο καθαρά ψυχολογικό. Ξέρει ότι έχει ένα ανταγωνιστικό εκδικητικό αρχηγό κράτο που, αν τον πιέσει, θα έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Μέρκελ έχει δείξει αρκετή σοφία που πηγάζει. Ε, φυσικά, βρε! Βρέβλια ΜΕΠ. Φυσικά θα παραξενευόμουν αν έλεγε ότι ήσουν με τη Γαλλία. Εσύ εδώ δείχνει ξεκάθαρα ότι είσαι με τη Γερμανία. Εθνοπροδότη ή εθνομηδενιστή. Πάμε τώρα παρακάτω γιατί δεν μπορώ, θα συγχυστώ. Αμβρόσιο κατάρχη επισκόπου μου, Εφάρμοσε στη φλάτη τι οδηγίε του Μητσοτάκη και κατέστρεψε στην Εκκλησία. Επιτέλου, κάποιο θα βγει και θα μιλήσει. Επιτέλου. Με ανοιχτή επιστολή προ τον Αρχιεπίσκοπο Ιερωνίμο. Ο πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων Αμβρόσιο θέτει θέμα υπονόμευση και καταστροφή τη Ελλαδική Εκκλησία από την πολιτική του, ενώ δεν αφήνει ανέγκυχτο ούτε το καταστημένο τη Ιερά Συνόδου. Χαρακτηρίζει τον κορονοϊό. Ο ο, 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 αυτά δεν μπορώ να τα πω. Αυτά δεν μπορώ να τα πω. Και κατηγορεί τον προκαθήμενο τη Ελλαδική Εκκλησία ότι εφάρμοσε τυφλά τι οδηγία του Μητσοτάκη και κατέστρεψε την Εκκλησία από το μανιφέστο του εξαπολύει μύδρου κατά τη Ιερά Συνόδου, τη οποία κατηγορεί για τη θέση που πήρε υπέρ του συγκεκριμένου έργου, ξέρει πολύ καλά ποιο, χωρί να υπολογίζει τι επιστημονικέ απόψει που, που τεκμηριώνουν του κινδύνου από τον εμποτισμό του στου ανθρώπου. Η ανοιχτή επιστολή του Πατριώτη Ιεράρχη είναι η εξή. Μακαριότατε. Τι μακαριότατε τώρα, μην αρχίσω και τα παίρνω. Άιντε, άιντε τώρα με τα υποκριτικά αυτά εδώ. Παρακάτω και ραβνοί του μαζί για τα πυρηνικά του Ισραήλ και την ακυρότητα των Πρεσπών. Στην παρουσίαση έγινε μια συνοπτική αναφορά σε επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου. Στο πρώτο μέρος έγινε αναφορά στην Νταβούτο... Γλυανή γεωγραφική και γεωπολιτική προσέγγιση και του δόγματο περί τριβών με του γείτονε. Στο δεύτερο μέρο, έγινε εκτενή αναφορά στα τροτά σημεία τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στι παραβιάσει τη που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα από το σχετικό παρατηρητήριο παρακολούθηση τη Σύμβαση. Στη δυνατότητα ακυρώσεω τη στη βάση του άρθρου 65 τη Διεθνού Συνθήκη τη Βιέννη που αναφέρεται ρητό σε ποιε περιπτώσει δίνεται να ακυρωθεί μια σύμβαση. Όταν πριν την κύρωσή τη αποδεχθεί ότι υπήρξε παραπλάνηση, απάτη, δόλο. Δηλαδή, σου λέει ο κύριο Μάζη, ο κορυφαίο αυτό άνθρωπο, σου λέει ότι η συνθήκη των Πρεσπών κανονικά και με τον νόμο, εφόσον υπήρξε παραπλάνηση, απάτη, δόλο, εκβιασμό, δωροδοκία. Και υπήρξε δωροδοκία διότι το, το είπε ο, ο τότε υπουργός Εθνική αμήνη. Καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συνθήκη των Πρεσπών μπορεί να ακυρωθεί κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, αυτό θα είναι ο τίτλο. Η συνθήκη των Πρεσπών μπορεί να ακυρωθεί. Η συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριο Ιωάννης Μάζης διερωτήθηκε πώ ακόμα δεν έχει συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελληνική Βουλή. Ε, πώς να συσταθεί, καλέ μου άνθρωπε. Πώ, γιατί παραξενεύεσαι, Καταρχά, αν μπορούσε ο κύριο Μάζ να έρθει στο podcast, αυτό θα ήταν ευτύχημα. Οπότε, αν ακούει κάποιο που τον ξέρει, να πει ότι με ενδιαφέρει να έρθει στο podcast μου το ελεύθερο και να βγάλουμε επεισόδιο. Πάμε να δούμε τι λέει. Πώ ακόμα δεν έχει συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελληνική Βουλή μετά και τι σχετικέ καταγγελίε του πρώην Υπουργού Κινέζη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, του Καμένου, ο οποίο δημόσια κατηγγείλει εξαγορά βουλευτών, βουλευτών του για την υπογραφή τη σύμβαση. Αλλά και για παλαιότερα. Παιδιά το ξέρει αυτό. Εντάξει, το έχουμε πει. Εγώ έκανα ολόκληρο επεισόδιο για τον καμένο το λαγό. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Πώ ξεφεύγουν από την ελληνική τη δικαιοσύνη. Πώ ξεφεύγουν από την ελληνική τη δικαιοσύνη. Πώ είναι δυνατόν να ξεφεύγουν, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και πάμε παρακάτω. Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μιλήσανε οι, οι, του Ισραήλ και κάπω πρέπει να συμφώνησαν ότι Αξίζει το Ισραήλ να δράσει κόντρα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και όταν λέμε να δράσει κόντρα, εννοούμε με στρατιωτικές δυνάμεις. Reiterates the Biden administration's intentions to, be, to build on the Trump administration's achievement in expanding the Abraham Accords. And the depending of the diplomatic agreements in recent weeks. Θα χτίσουν πάνω στο Τραμπ και θα κάνουν επέκταση. Να πούμε ότι ο Τραμπ και το administration του είχε μια σκληρή πολιτική απέναντι στο Ιράν, πάρα πολύ σκληρή πολιτική, και βοήθησε με το να χρηματοδοτήσουν το αμυντικό πυραυλικό σύστημα του Ισραήλ. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν όπω και η Γερμανία, έτσι και οι ΗΠΑ στο Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Υποστηρίζουμε αυτά τα βήματα, λέει ο Μπλίνκεν. Και παρακάτω, ο Λαπίντ λέει ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να αφήσουμε το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη. Τεταμένη κατάσταση. Και είμαστε στη κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, έχουμε από τη μία Ελλάδα-Τουρκία που είμαστε στη κόψη του ξηραφιού εκεί πέρα. Και Κύπρος Τουρκία από ό,τι βλέπεις και από την άλλη μεριά Ισραήλ με Ιράν. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχω ένα τελευταίο βίντεο το οποίο είναι για μένα άστο να μην το χαρακτηρίσουμε. Η Αυστραλία βάζει το αυστηρότερο πρόστιμο του πλανήτη γη σε ανθρώπους που δεν θέλουν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου να κάνουν τη γνωστή ιστορία. Θα τους βάζει πρόστιμο 5.000 Αυστραλιανά δολάρια ή 5.000 δολάρια. Δεν ξέρω αν είναι Αυστραλιανά δολάρια ή δολάρια. Μάλλον είναι δολάρια. Και θέλω να μου πεις από κάτω στα σχόλια πώς σου φαίνεται αυτό εδώ. 5.000 δολάρια μέχρι τις 13 Νοέμβρη. Γενικότερα, πώς σου φαίνεται η κατάσταση. Πώς σου φαίνεται το administration του Μητσοτάκη. Τα πηγαίνουν καλά. Πιστεύεις ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ωφελήσει την Ελλάδα ή θα ωφελήσει μόνο τι ΗΠΑ, γιατί σίγουρα θα του ωφελήσει όταν του δίνει κυριαρχία μέσα στη χώρα σου, έτσι. Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ περίεργα τα πράγματα. Μακάρι να μην πάθει κανένα τίποτα από τι πλημμύρε. Λίγο προσοχή με αυτό. Να μην κάνει άσκοπε κινήσει. Και πραγματικά να προσέχει τον εαυτό σου, γιατί και η πνευμονία καραδοκεί εκεί έξω. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Ο Θεό να σα φυλάει. Ο Θεό να μα φυλάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το σημερινό επεισόδιο. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, το κουμπέκ που subscribe, γραφή. Αν σου άρεσε το επεισόδιο, smash the like button και αν θε να με βοηθήσει, κάνε μια κοινοποίηση να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Τέλο, μπορεί να κάνει και join, συμμετοχή, εάν επιθυμεί να με στηρίξει έμπρακτα. Είναι 4,99 το μήνα, είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Εάν επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια αυτή έμπρακτα, και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου όλου αυτού που το κάνουν. Ετοιμάζω πράγματα για μέσα στο join. Όταν θα βρω χρόνο, θα ξεκινήσω τα uploads. Τα ειδικά βίντεο τα οποία δεν θα παίξουν πουθενάλλου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλω εδώ πέρα και το χθεσινό καταπληκτικό επεισόδιο, αλλά και το τελευταίο μου podcast με τον κύριο Άρη Μουσιώνη. Σε περίπτωση που έχει χρόνο και θέλεις να το παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ καλό. Και είπαμε εξαιρετικά πράγματα και για φασισμό μιλήσαμε και για, για τα πάντα, έτσι. Και για την πολιτική σκηνή τη χώρα και για την υγεία. Για τα πάντα. Να είσαι καλά, λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.